Η μερίδα με θέμα την επιστημονική και στρατηγική ανάλυση του ορυκτού πλούτου της Βόρειας Ελλάδας έγινε στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Οι επιστήμονες που κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση ανέλησαν τη διαδικασία της μεταλλευτικής δραστηριότητας και αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην εξόρυξη χρυσού στο πέρασμα του Εύρου, μιλώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια επένδυση στην περιοχή, όπως είπαν. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, μεταξύ άλλων, τόνισε για άλλη μια φορά πως ο αγώνας κατά των χρυσορυχείων δεν σταματά. Οι επιστήμονες που προσκλήθηκαν να μιλήσουν στην ημερίδα με θέμα την επιστημονική και στρατηγική ανάλυση του ορυκτού πλούτου της Βόρειας Ελλάδας που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, ανέλησαν με παραδείγματα και στοιχεία που αφορούν στη μεταλλευτική δραστηριότητα, εστιάζοντας την εξόρυξη χρυσού στο πέραμα του Εύρου. Ο μεταλλιολόγος μηχανικός Γιώργος Τριανταφυλλίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος, σε συνδυασμό, όπως είπε, με τα σχέδια της κυβέρνησης, λέγοντας πως είναι πολύ σημαντικό να γίνει ο ορισμός του ορυκτού πλούτου, εξηγώντας το γιατί. Για να σταματήσει αυτός ο Αρμαγεδόνας αυτών των αδειοδοτήσεων που ήδη έχει πάρει διαστάσεις πονγκρόμ, δηλαδή έχουν χωρίσει την Ελλάδα σε κομμάτια και θα αρχίσουν να τη βγάζουν στον πληστηριασμό. Θα πρέπει να δοθεί ορισμός στην έννοια του ορυκτού πλούτου και με βάση τον ορισμό να επιτροπούν εξορίξεις, πάντοτε όμως στα πλαίσια της αηφόρου ανάπτυξης. Τότε ο χρυσός θα εξαρριθεί και δεν θα αδειοδοτείται. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο καθηγητής γεωλογίας κ. Δημητριάδης, ο οποίος ανέπτυξε τη στρατηγική προσέγγιση του ορυκτού πλούτου, διευκρίνοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση για την εκμετάλλευσή του θα πρέπει να σκοπεύει στη χρήση του εντός της χώρας και όχι στην πώλησή του. Δεν είναι δυνατό η βαρύνουσα παράμετρος για την έγκριση μεγάλων έργων, όπως τα εξορυκτικά και μεταλλευτικά, να είναι το ιδιωτικό επιχειρηματικό κέρδος και οι εξ αυτού αναμενόμενες απλά φορολογικές επιστροφές. Θα πρέπει να είναι το συνολικό και κατά γενική παραδοχή αποδεκτό κοινωνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό κέρδος. Ο καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος κ. Ζάγκας στάθηκε κυρίως στο ζήτημα της αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά από μια μεταλλευτική δραστηριότητα. Περιβαλλοντική αποκατάσταση μεταλλευτικών χώρων δεν υπάρχει. Υπεύθυνο αυτό το πράγμα. Καλούμε αυτή την έσχατη στιγμή να συμβάλλω με τις γνώσεις μου, με την εμπειρία μου στην περιβαλλοντική αποκατάσταση. Λίγα πράγματα όμως μπορούμε να κάνουμε στη φάση αυτή και δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να βάλουμε, όπως κοινώς λέμε, τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής εδαφολογίας, εξήγησε τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξόρυξη χρυσού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πάντρυμα μεταλλίων και αηφόρου ανάπτυξης δεν μπορεί να γίνει. Η μεταλλευτική δραστηριότητα για απόλυψη χρυσού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αηφορική, επειδή εκεί που οπουδήποτε εγκατασταθεί θα έχουμε μεταβολή του χαρακτήρα της περιοχής. Ο στρατηγικός σύμβουλος Νίκος Λιγερός αναφέρθηκε στη ΣΕΟΣ υποστηρίζοντας πως είναι ενάντια στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ μίλησε και για το έργο χρυσού στο πέραμα, επικεντρώνοντας το όφελος και στο κόστος μιας τέτοιας επένδυσης. Σε τοπικό επίπεδο καταστρέφονται τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα σε ολικό επίπεδο, δεν καταλαβαίνω καν την έννοια του ωφέλους και του κόστους. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος. Επαναλαμβάνω, μη αναστρέψιμο, παράγεται ένα λάθος το οποίο δεν διορθώνεται. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης από τη μεριά του τόνισε για άλλη μια φορά πως ο αγώνας ενάντια στα χρυσορυχεία θα συνεχιστεί. Πρέπει να βγείτε και τώρα είναι δυνατόν και από το πρωί στον καφέ σας, στα φιλικά σας σπίτια, στα χριστουγεννιάτικα ρεβεγιών και τα πρωτοχρονιάτικα, μην αφήνετε ευκαιρία να πάει χαμένη. Πείτε τους όλους ότι αυτή η καταστροφή πρέπει να μην σταθεί πάνω στα κεφάλια μας, τα δικά μας και των παιδιών μας. Λοιπόν, καλό αγώνα.